Καλώς ήρθες λοιπόν στο κανάλι μου, είμαι ο Ακάς και εδώ από το κανάλι κάνουμε πολύ ιδιαίτερα ρηξίματα, πολύ ψαγμένα. Ό,τι θέλεις, γράφω αναλύσεις, γράφω για αστρολογία, γράφω για αριθμολογία. Θα βρεις πολύ όμορφα πράγματα, σαν ποικιλία δηλαδή, αν είσαι καινούριος. Για όσους δεν το ξέρουν, υπάρχει και το site μου, το akastarot.gr, στο οποίο εκεί έχω πάρα πολλές υπηρεσίες, ένα site το οποίο το έχω φτιάξει εγώ με πάρα πολύ κόπο και μεράκι. Θα βρεις τρεις κάρτες, η κάρτα της ημέρας, μία κάρτα με τον Ακάσο που συμπληκτρολογεί το θέμα σου, υπάρχει το μαντίο με χρησμούς, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Έχω φτιάξει τη μαγική σφαίρα, όπου εκεί θα πάρεις πολύ τρελές απαντήσεις. Επίσης, έχω φτιάξει και το τυχερό σου αριθμό, τυχερούς αριθμούς ημέρας, αλλά και ένα ολοκληρωμένο, μια ολοκληρωμένη ποικιλία με επιλογές στην αριθμολογία, για να ψαχτείς λιγάκι περισσότερο για θέματα σχέσεων, ανέλυσε τη συμφωνία των πεπρωμένων σου, για σε ποιο κύκλο βρίσκεσαι, προκλήσεις που έχεις στη ζωή σου, το χέρι της Φατίμα, πολύ 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 ψαγμένο, πολύ ιδιαίτερο, υπάρχει αυτό στην αριθμολογία. Και πολλές άλλες επιλογές. Είναι δωρεάν, θα είναι δωρεάν και φυσικά μπορείς από εκεί να επωφεληθείς, να πάρεις την πληροφορία και μπορεί κάτι να σου ανοίξει και να πεις, άρε παιδί μου, έχεις δίκιο, κάτι σαν να λέει εδώ, εντάξει. Επίσης υπάρχουν καρμικοί αρρύθμοι, αν έχεις καρμικούς αρρύθμους, τι σημαίνει το αρχικό γράμμα του ονόματός σου, ημέρα γέννησης κτλ. Ωραία, λοιπόν, πάμε όμως τώρα στο θέμα μας. Το θέμα μας είναι πολύ ιδιαίτερο. Το θέμα μας διαπραγματεύεται μία κατάσταση σχετικά με την ψυχή, τα συμβόλαια της ψυχής. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, στην αστρολογία και στην αριθμολογία υπάρχουν ειδικοί υπολογισμοί, ειδικές προσεγγίσεις, όπου μπορείς να καταλάβεις η ψυχή σου, ποια είναι η αποστολή της, τι έχει έρθει να κάνει σε αυτή την ενσάρκωση και ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει. Αυτό σημαίνει και στην αριθμολογία, μέσα από τους αριθμούς, μέσα από τα γράμματα του ονόματος και του επωνύμου, τα φωνήεντα κυρίως, γιατί τα φωνήεντα είναι η φωνή της ψυχής και υπάρχουν μάλιστα και πολλές αρχαίες αναφορές όπου λέγανε οι αρχαίοι ότι μέσα από τα φωνήεντα, μάλλον να σας πω το εξής, ίσως να μην το ξέρει πολλοί κόσμος, τα αρχαία αγάλματα προτού βγουν έξω στο κοινό να τα δούνε και να τα βάλουν έξω και να υπάρχουν, πώς να σας το πω, σαν να τα ψέλνανε μέσα από ειδικές προσευχές, μόνο με τα φωνήεντα στην αρχή, προκειμένου τα φωνήεντα που είναι ο αριθμός, που είναι η ψυχή, να το πω έτσι, να έρθει και να ενσωματωθεί μέσα στα αγάλματα και να πάρουν ψυχή και αυτά. Και να είναι τόσο πολύ σαν αληθινά, σαν να είναι πραγματικοί άνθρωποι, σαν να θέλουν να σου περάσουν ένα μήνυμα. Όπως είναι ο Ηνίοχος που υπάρχει, ο οποίος λέγεται ότι είναι ο Πυθαγόρας και είναι σαν να σου μιλάει. Λοιπόν, σαν να είναι ζωντανό. Και δεν είναι τυχαίο και ο Ηνίοχος που έχει και τα δύο άλογα, έχει τις επιλογές, έχει έναν συμβολισμό. Λοιπόν, αυτά τώρα γενικότερα εδώ. Πάμε όμως στα δικά μας. Αυτό που θα εξετάσουμε είναι τα συμβόλαια. Τρία συμβόλαια. Τρία συμβόλαια ψυχής. Στην αριθμολογία όντως υπάρχει. Υπάρχει το σχέδιο ζωής λέγεται. Υπάρχει ο αριθμός ψυχής, όπου εκεί καταλαβαίνεις σε ένα επίπεδο το σχέδιο της ζωής σου ποιο είναι. Τι έχεις να κάνεις σαν άνθρωπος. Δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους. Η αριθμολογία για ένα μεγάλο ποσοστό παίζει ρόλο ο δρόμος ζωής, μάλλον ο αριθμός δρόμος ζωής, ο αριθμός πεπρωμένου, όπως αλλιώς λέγεται. Όμως παίζουν ρόλο και οι υπόλοιποι αριθμοί που έρχονται να συμπληρώσουν όλο το puzzle της ανθρώπινης φύσης, ας το πούμε, και του ανθρώπινου χαρακτήρα. Να πω κάτι σημαντικό εδώ για να καταλάβετε. Ο αριθμός ψυχής, μάλλον να κάνουμε αριθμολογία, πηγαίνουμε με τη σειρά, πηγαίνουμε μια σειρά. Πηγαίνουμε πρώτα στον αριθμό πεπρωμένου, που είναι ο δρόμος ζωής, εντάξει, που είναι η ημερομηνία γέννησης. Μετά πηγαίνουμε στην προσωπικότητα. Και μετά πηγαίνουμε στην ψυχή. Γιατί η προσωπικότητα στη σημερινή, να το πω έτσι, εποχή, στους σύγχρονους αιώνες, έχει καταλάβει η προσωπικότητα την ψυχή. Δηλαδή, όταν βγαίνουμε προς τα έξω στον κόσμο, δεν βγαίνουμε με την ψυχή μας. Ελάχιστοι μπορεί να το κάνουν αυτό και με πολύ απίστευτα μεγάλο κόστος. Γίνεται με την προσωπικότητα. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Βγαίνει έξω, δεν βγαίνει. Που αν σας το πω, η προσωπικότητά μας είναι
Βγαίνει το συμφέρον, βγαίνει η πονηριά, βγαίνει πώς θα τα καταφέρω, βγαίνει τι θα κάνω, να σκεφτώ, να τον μπερδέψω, να την μπερδέψω, να πω ψέματα, να κάνω, να τον κοροϊδέψω, να του πάρω λεφτά, να τον... Εκεί παίζει. Λοιπόν, θέατρο, υποκρισίες, οπότε βγαίνει περισσότερο η προσωπικότητα και μετά βγαίνει η ψυχή, γιατί είναι θαμμένη η ψυχή. Λοιπόν, εμείς όμως θα κάνουμε μία προσέγγιση ιδιαίτερη. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Τέσσερις επιλογές. Έχεις δει ήδη τις εικόνες, τις έχεις δει και ηλεκτρονικά. Έχει γίνει και ψηφοφορία πάντα για τους καινούριους. Κάνε εγγραφή, γιατί κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα, τέτοιες προσεγγίσεις. Δεν έχει σημασία αν τα πιστεύεις ή όχι. Σημασία έχει ότι μπορεί να πάρεις μια πληροφορία. Μείνε στην πληροφορία που να σου αρέσει. Επίσης θα επαναλάβω ότι τα ταρό, μιλάω για τα ταρό τώρα που θα κάνουμε, είναι συμβολισμοί. Και απλά αναδεικνύουν μία ιστορία που εσύ εμπλέκεσαι μέσα αυτήν την ιστορία. Ισχύει για αυτούς μόνο που το βλέπουν. Αν κάποιος δεν το δει, δεν ισχύει για αυτόν. Ισχύει, έτσι γίνεται. Έτσι είναι, γίνεται η ενεργοποίηση, ας πούμε. Και έχουν να κάνουν με την πληροφορία. Εντάξει. Δεν επικοινωνώ εγώ προσωπικά ούτε με πνεύματα, ούτε με medium, ούτε αυτό. Στηρίζομαι αποκλειστικά στις γνώσεις, στην αναλυτική μου ικανότητα, στη φαντασία μου, ναι. Και οι εικόνες που δημιουργούνται και η ιστορία, τι μου φέρνουν εμένα σαν πληροφορία. Εντάξει, ναι, μέσα από την ψυχή μου, μέσα από τη διαίσθησή μου και μέσα από τον εγκέφαλό μου, να το πω έτσι, μέσα από το μυαλό μου, το νου. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα δεν ισχύει το μη... Ισχύουν, φυσικά και ισχύουν. Εγώ λέω για μένα όμως. Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν έχεις κάνει τις επιλογές σου και πάμε σε αυτούς που έχουν επιλέξει την πρώτη πανέμορφη επιλογή. Είναι ονειρική κόσμη, αν παρατηρήσετε αυτές οι εικόνες. Τους έχω φτιάξει εγώ. Α, το ξέχασα προηγουμένως. Γίνεται μια ψηφοφορία. Στο πρωτού, δηλαδή όταν βγάζω το θέμα, σκέφτομαι το θέμα και μου έρχεται έμπνευση, λέω, α, ωραία, τώρα θα κάνω μια ψηφοφορία. Γι' αυτό λέω, μπες με στο κανάλι, για να μην τα χάνεις αυτά, κάνε την εγγραφή σου, πάτα το καμπανάκι δύο φορές, να σου έρχονται και οι ειδοποιήσεις και θα είσαι πάντα ενήμερος, ενήμερη για ό,τι ανεβάζω, για ό,τι καινούριο έρχεται, διότι ετοιμάζω κι άλλα πανέμορφα πράγματα, πέρα από ρηξίματα, τα οποία όταν έρθει η ώρα θα βγάλω επίσημη ανακοίνωση. Το έχω ξαναπεί αυτό, μπορώ να το πω ότι συνεχίζω, γιατί θέλει μεγάλη δουλειά αυτό. Ερευνώ αυτή τη στιγμή για να βγάλω mobile application, δηλαδή μια εφαρμογή που θα την έχει κάποιος στο κινητό του, στο κινητό της. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, υπάρχουν κάποια εκεί, τέλος πάντων, σας μπερδεύω, οπότε αυτό το συνεχίζω για όσους με ξέρουν. Και πηγαίνουμε και προχωράμε λοιπόν. Πρώτη μας επιλογή, η πρώτη πανέμορφη επιλογή είναι σαν να βρίσκεσαι εσύ σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο της ψυχής, σε ένα ονειρικό πλαίσιο αν θέλεις, στο οποίο εκεί η δική σου ψυχή πρωτού κατέβει, είχε έρθει σε συμφωνία με το θεϊκό σχέδιο, με το Θεό αν θέλεις, ή με άλλα θεϊκά στοιχεία γενικότερα, από εκεί που βρισκόταν και ή αν θέλεις και πρωτογεννήθηκε. Υπάρχουν ψυχές, επειδή υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ, θα σας πω το εξής. Βέβαια χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση αυτό και βάσεις. Υπάρχουν ψυχές οι οποίες είναι παλιές. Ναι, είναι παλιές. Και για κάποιο λόγο μπορεί να επιστρέψουν πάλι στη γη για μια ιδιαίτερη αποστολή. Και υπάρχουν που πρέπει να επιτελέσουν πνευματική κυρίως αποστολή. Και υπάρχουν και οι ψυχές οι οποίες γεννιούνται για πρώτη φορά, να το πω έτσι. Είναι νέες, φρέσκες και έρχονται σε αυτή την ενσάρκωση προκειμένου να πάρουν το μάθημά τους και να μάθουν και να περάσουν εμπειρίες. Όποιες είναι αυτές οι εμπειρίες και ό,τι δύναμη τους δοθεί. Προσέξτε. Αυτό που είχε υποθεί και από παλιά είναι ότι δύναμη σου δοθεί από τον Θεό για να κάνεις. Μπορεί κάποιος να γίνει, να πω ένα παράδειγμα, μιας και κάνουμε και το πρώτο, δεν ξέρω γιατί μου έρχεται, οπότε αυτό να το πω, μιας και ρίχνουμε και για την πρώτη μας επιλογή. Αν σου δοθεί μεγάλη δύναμη, π.χ. εξουσία, π.χ. πολλά λεφτά, π.χ. έρευνα, π.χ. έχεις κάνει κάτι επαναστατικό στον τομέα, ας πούμε, της υγείας, της φαρμακολογίας, είναι ευρύ το πεδίο, έτσι. Μπορεί επίσης να είσαι ένας άνθρωπος, να είσαι νοσηλευτής, να σου έχει δοθεί, ναι, έχεις επιλέξει εσύ γιατί σου έχει όμως δοθεί εντολή, να το πω έτσι, στην ψυχή σου, σε υποσυνείδητο, να το πω έτσι, επίπεδο,
να πετύχεις αυτούς τους τομείς με σκοπό να βοηθήσεις ανθρώπους. Και πολλές φορές μπορείς να το κάνεις και άθελά σου. Κρατήστε το. Πάμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμη, γιατί θα είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Λοιπόν, τι φέρνεις. Η ψυχή σου τι φέρνει. Βασιλιά ξυφών, δικαιοσύνη, δύναμη. Τι είπαμε προηγουμένως, εξουσία. Εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος, η ψυχή σου λοιπόν φέρνει τη δυνατότητα και εσύ σαν άνθρωπος, γιατί η ψυχή σου δεν είναι αποκομμένη, άσχετα αν δεν μέραμε εμείς τα μηνύματα της ψυχής. Λοιπόν, φέρνει λοιπόν την έννοια της δικαιοσύνης, φέρνει την έννοια επίσης της εξουσίας, του τίτλου. Εδώ σημαίνει επιτυχία, ένας βασιλιάς, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, εδώ σημαίνει η δύναμή σου, σημαίνει επίσης δύναμη λόγου, επιχειρηματολογία και ότι δεν ανέχεται θέματα, πώς να το πω λίγο, να το πω αδικίας. Πάμε. Τι ελκύει τώρα η ψυχή. Έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εδώ υπάρχουν άνθρωποι, έτσι. Είναι ανθρώπινες φιγούρες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στα ταρό γενικά τι βγαίνουν, αν βγαίνουν άνθρωποι, αν βγαίνουν κάποια άλλα σχέδια. Εδώ αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι υπάρχει ένας δρόμος, όπου είναι ο δρόμος, με έναν ακόλουθο πεντάκτηνο, σου φέρνει σοφία, σου φέρνει χρήμα, σου φέρνει επιλογές, σου φέρνει νέες διαδρομές, σου φέρνει πρακτικότητα λοιπόν, διότι είσαι ένας άνθρωπος κυρίως όπου σκέφτεται πάρα πολύ πρακτικά. Σε οποιοδήποτε θέμα, έτσι. Είτε πρόκειται για οικονομικά, για επαγγελματικά, είτε πρόκειται για αισθηματικά. Πάμε. Οι άλλοι άνθρωποι τι φέρνουνε και έρχεται σε σένα. Καρμική κάρτα, 6 κούπα. Μια πολύ όμορφη κάρτα. Σημαίνει λοιπόν ότι, κράτησε το αυτό υπόψη σου, άσχετα αν δεν το πιστεύεις, ότι όλες σου οι σχέσεις και οι αισθηματικές, οι σχέσεις με συνεργασίες, με άλλους ανθρώπους, οι σχέσεις που συναντάς, οι οικογενειακές σχέσεις, οι σχέσεις που μπορείς να κάνεις στο πανεπιστήμιο, οι σχέσεις στο σχολείο, οι καθηγητές σου, όλο το περιβάλλον, οι γονείς σου, η οικογένειά σου, μπορεί να είναι και οι δύο οι γονείς, είναι καρμικές. Έπρεπε να συναντηθείτε. Και γιατί έπρεπε να συναντηθείτε, διότι έπρεπε να δώσετε αγάπη ο ένας στον άλλον και φροντίδα. Αυτό σημαίνει το κούπα. Πάμε. Τι φέρουν εκείνοι λοιπόν, εκείνοι, και τραβάνε εσένα μέσα στον κύκλο τους, να το πω έτσι. Στην ουσία η ψυχή. Και έρχεται το 7 κούπα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ τώρα είναι ωραία πράγματα. Μια πουλίτσα καφέ. Έχει ωραίο καιρό έξω σήμερα, λοιπόν. Στο 7 κούπα, λοιπόν, και στις κούπες πίνουμε καφέ. Αυτά είναι. Λοιπόν, 7 κούπα. Αυτό που θέλω να σου φέρω σε σένα μέσα είναι το εξής. Είναι να σου χτίσουν ένα όραμα. Συγγνώμη, δεν ξέρω, έχω λίγο το λαιμό μου. Και αλήθειας λέω, λοιπόν. Εννοώ, δηλαδή, λίγο έτσι με... Ναι, κατάλαβα. Ωραία, λοιπόν, θα σου πω, θα στο στήσω τώρα το επιχείρημα εδώ. Κατάλαβα και γιατί έχω το λαιμό μου και γιατί δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα όραμα. Σου λένε υπάρχει ένα όραμα. Πρέπει να έχεις ένα όραμα, να φτιάξεις κάτι στη ζωή σου. Λέω τώρα, να σπουδάσεις, να βρεις έναν καλό άνθρωπο, ένα καλό παιδί. Να κάνεις οικογένεια, να κάνεις εκείνο, να κάνεις τ' άλλο. Να πας μακριά, να βάλεις τον πύχη ψηλά στη ζωή σου. Μπύρι. Το θέμα είναι όμως ότι τα λόγια είναι πολύ ωραία, αλλά αυτά που σου λένε. Αν είναι εύκολο να γίνουν. Να σου το πω ακόμα πιο συγκεκριμένα. Ο έρωτας μας είναι ο καλύτερος όλων όπου έχει υπάρξει οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή. Η συνεργασία μας θα είναι η καλύτερη που έχει υπάρξει. Αυτό είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο που μπορείς να έρθεις και να συνεργαστείς. Αυτό είναι το καλύτερο αυτό. Το καλύτερη εταιρεία. Είμαστε καλοί. Κράτα μικρό καλάθι.
Το κάνουν μέσα σε μια προσπάθεια, εντάξει, μπορεί να γίνεται και εκ του πονηρού, αλλά και σε μια προσπάθεια λίγο ασυνείδητη, δεν την καταλαβαίνουν, διότι έλκονται από εσένα, από την ψυχή σου, πρέπει να κάνουν να προχωρήσουν το σχέδιο που έχετε στις ψυχές σας και γίνεται μετά, μπαίνει το μυαλό που είπα προηγουμένως, προσωπικότητα και γίνεται αυτό το μπέρδεμα. Κράτα μικρό καλάθι. Το 7 βεβαίως σημαίνει πνευματικότητα, σημαίνει και εδώ ευλογίες, σημαίνει άλλα επίπεδα, όμως να προσέχεις τι σου υπόσχονται, γιατί πολλές φορές δεν το κάνουν, πολλές φορές και με μια παρόρμηση. Π.χ. το θα είμαι για πάντα εδώ για σένα. Είστε ερωτευμένοι και λέτε και υπερβολές καμιά φορά, όλοι τις έχουμε πει, ναι, θα σ' αγαπάω για πάντα και μετά... Δεν ισχύει αυτό λοιπόν, ή για κάποιο λόγο για κάποιους ανθρώπους αυτό, για κάποιους εντάξει, ανθρώπους μπορεί να μην ισχύει. Κράτα λοιπόν μικρό καλάθι. Δεν το κάνουν από κακία, το κάνουν κυρίως από μια εσωτερική παρόρμηση που έχουν και προσπαθούν να καταλάβουν τι παίζει. Πάμε λοιπόν να αποκαλύψουμε τώρα αφού βάλαμε τις βάσεις. Πρώτο συμβόλαιο ψυχής. Ο ερημίτης. Μάλιστα αγαπημένη μου. Μία μεγάλη αρκάνα βγαίνει εδώ. Μία, γιατί οι προηγούμενες ήταν μικρές αρκάνες, μία μεγάλη αρκάνα που τι σηματοδοτεί αγαπημένα αγαπημένη μου, τον ερημίτη. Ο ερημίτης είναι εδώ, να πω το εξής, εδώ έχουμε ζώδια αέρα στον βασιλιά Ξυφών, εδώ έχουμε στον ακόλουθο πεντάκτηνο ζώδια γης και εδώ έχουμε ζώδια νερού στις κούπες. Δες εσύ με τι ταιριάζει σε σένα ή με ανθρώπους και εδώ έχουμε ζώδιο παρθένους, η ανάλυση, η μνήμη. Εδώ έχουμε τον αριθμό 9. Έχεις έρθει να ολοκληρώσεις πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο συμβόλαιο που αποκαλύπτει. Το ερημίτης έρχεται, είναι μια καρμική κάρτα. Έρχεται εδώ η ψυχή του. Στην ουσία τι σημαίνει, δες εδώ, δες το βλέπεις εδώ πέρα αυτό το διαμαντάκι στη μέση. Είναι η ψυχή του, είναι η έδρα της ψυχής, διότι η ψυχή συνδέεται κυρίως με το συναίσθημα. Εδώ κρατάει το ραβδί που είναι καρμικό και αυτό. Έχει περάσει, περνάει μέσα από διάφορες διαδρομές και εδώ με το λιχναράκι που ψάχνει άλλους ανθρώπους να βρει να τους φωτίσει. Η φώτιση έρχεται κυρίως μέσα από αγάπη. Εδώ είναι ένα μήνυμα το οποίο πολλοί άνθρωποι το χάνουν σε αυτή τη ζωή. Και το μήνυμα είναι ό,τι και αν κάνεις. Ό,τι και αν κάνεις. Από το πιο απλό πράγμα μέχρι φτιάχνεις φαγητό, χρειάζεται αγάπη, να πάρει την ενέργεια της αγάπης. Κάνεις μια συνεργασία, χρειάζεται αγάπη. Συνέστημα, ναι. Ψυχή, να συνδεθούν οι ψυχές. Ψάχνεις άνθρωπο να είσαι μαζί του, σύντροφο. Χρειάζεται αγάπη. Και οι άνθρωποι έχουν πάει τόσο πολύ στην προσωπικότητα που το έχουν χάσει. Έχουν πάει τόσο πολύ στη λογική και στο συμφέρον που έχει χαθεί αυτό. Η σύνδεση λοιπόν εδώ έχει να σου πει ότι συνδέσουν με την ψυχή σου και θα ανακαλύψεις πολλά πράγματα. Και θα σου έρθουν και απαντήσεις, γιατί σημαίνει και βοήθειες και απαντήσεις. Όταν το πιστέψεις, τότε θα καταλάβεις. Γιατί έχεις έρθει και με έναν βασιλιά εδώ Ξυφών, που σημαίνει και πολύ λογική. Σημαίνει και πολύ λογική, πάρα πολύ τετράγωνη λογική, που πολλές φορές δεν αφήνει λίγο και το θεϊκό να μπει μέσα και να καταλάβεις ότι υπάρχει και μια θεϊκή διάσταση. Δεύτερη αποκάλυψη για το συμβόλαιό σου. Και έχει έρθει το 5 Ξυφών. Ναι, θα παλέψεις. Το δεύτερο συμβόλαιό σου, αυτό που σου λέει, είναι ότι όταν ανακαλύψεις τι συμβαίνει, θα παλέψεις. Ή παλεύεις ήδη για τα δίκια σου. Παλεύεις στη ζωή σου. Θες να νικάς. Εδώ σημαίνει, εδώ είσαι εσύ αυτός που, αυτή που νικάει. Αλλά πρόσεξε, διότι εδώ αυτή η κάρτα είναι πάντα με μια παγίδα, είναι διφορούμενη. Στην αρχή νομίζεις ότι είσαι αυτός εδώ που έχει νικήσει και τα έχει πάρει όλα. Και επίσης συνεχίζει τη μάχη μέχρι να μην μείνει τίποτα. Αυτό μπορεί να είναι επιμόνη, πείσμα, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω κτλ. Πρόσεξε όμως, μην γίνεις αυτός πίσω τελικά. Από αυτόν εδώ που νίκησε, μεταμορφωθεί σε αυτόν εδώ που ιτήθηκε. Και μιλάω για οποιοδήποτε σημείο, για οποιοδήποτε επίπεδο. Συναισθηματικά, επαγγελματικά, αυτό που θεωρείς εσύ ότι νίκησες, ο άλλος μπορεί να έχει νικήσει ο άλλος τελικά. Μπορεί να είναι επιχείρημα, μπορεί να είναι μια προσπάθεια, μπορεί να είναι μια κατάσταση. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε θα του δείξω εγώ και να νικήσεις, όντως. Στα επιχειρήματα, σκληρά επιχειρήματα εδώ όμως. Δεν είναι, ναι, ρε εσύ Γιώργο, έλα να σου επεξηγήσω, ή ρε εσύ Μαρία μου, έλα να σου πω, κοίταξε να δεις εδώ, εδώ και αυτό. Εδώ είναι σκληρή μάχη.
Πρόσεξε τι μάχες δίνεις. Δεν αξίζουν όλες οι μάχες. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο συμβόλαιο που πρέπει εσύ να κοιτάξεις και να προσέξεις, που σου έρχεται μετά από αυτή την αποκάλυψη του πρώτου συμβολέου. Πάει δηλαδή λίγο σαν αποκάλυψη εδώ. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ψυχή σου θα καταλάβεις ποιες είναι οι μάχες που πρέπει να δώσεις. Δεν θα δώσεις μάχες. Ποιες είναι εκείνες οι μάχες που αξίζουν πραγματικά. Η τρίτη επιλογή είναι 4 κούπα. Το 4 κούπα λοιπόν έρχεται να κάνει με τη δική σου εσωτερική ψυχή, η οποία με το 4 κούπα είναι μια κάρτα, είναι μια κάρτα καθαρά αγάπης, η οποία είναι η αγάπη η οποία δεν έρχεται. Και κυρίως είναι ένα αίτημα απέναντι προς το Θεό, γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες. Ενώ ο Θεός εδώ έχει την κούπα του, ύπταται, αν παρατηρείς αυτή η κούπα πολύ όμορφα, ύπταται, αυτή εδώ πέρα στεναχωρημένη γυναίκα, κοιτάζει τις άλλες κούπες, κοιτάζει και αυτή εδώ την άδεια κούπα, ενώ οι άλλες είναι γεμάτες, και σου λέει «Μα δεν έχω». Το «Μα δεν έχω» είναι πολλά. Μισό λεπτό να κάνω λίγο το zoom χάλασε. Το «Μα δεν έχω» είναι πολλά πράγματα εδώ. Μπορεί να έχεις και να νομίζεις ότι δεν έχεις. Το 4 κούπα είναι ότι φυσικά και έχεις ευλογίες, δεν τις βλέπεις όμως. Εδώ είπαμε, εδώ είναι η ευλογία του Θεού, είναι αν θέλεις, έρχεται το θεϊκό χέρι με το ποτήρι και στο προτείνει και σε προειδοποιεί και σε προστατεύει κιόλας. Για ό,τι σημαίνει στη ζωή σου. Απλά εσύ επιλέγεις να μην το δεις. Αυτό κι αν είναι ένα σημαντικό μήνυμα για σένα. Και τέλος, μια βοήθεια. Ποια είναι η βοήθεια που έχεις? 8 πεντάκτηνο, αγαπητέ μου. Αγαπητή μου και αγαπητέ μου. Τι σημαίνει 8 πεντάκτηνο? 8 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα δύναμης. Είναι μια κάρτα συγκέντρωσης. Είναι μια κάρτα που δίνει σε σένα λοιπόν πολύ μεγάλη ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. Επίσης έχεις ένα άλλο ταλέντο. Εσύ θέλεις, όπου μπορεί να βρίσκεσαι σε μια εταιρεία, μπορεί να έχεις μια συνεργασία, αλλά σου αρέσει να είσαι ανεξάρτητος, ανεξάρτητη ακόμα και σε επίπεδο σχέσεων. Θέλεις το χώρο σου και το χρόνο σου. Έτσι παίρνεις δύναμη. Σου αρέσει να μελετάς, σου αρέσει το βιβλίο σου, σου αρέσει το κρασάκι σου με το βιβλίο σου, σου αρέσει να δεις και ταινία, να ανοίξεις την τηλεόραση, να δεις μια ωραία ταινία, να βρέχει έξω, να το κάνεις ρομαντικά, σου αρέσουν τέτοια πράγματα. Σου αρέσει όμως και η προστασία γενικότερα, μάλλον η δύναμη που παίρνεις εσύ από τον εαυτό σου, μπορεί να στηριχθείς τον εαυτό σου. Αυτό είναι η δύναμη. Και αυτά που σου λέω εδώ θα τα ανακαλύψεις στηριζόμενη πραγματικά στον εαυτό σου. Και θα ανακαλύψεις ότι ως άνθρωπος έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Και εδώ το 8 πεντάκτηνο σημαίνει και βγάζω λεφτά, κυρίως σου αρέσει, εντάξει, είναι οκ. Okay. Και είναι οκ, okay, δεν είναι κακό. Εδώ όμως δηλώνει ότι, να καταλάβεις ότι μέσα από την προσπάθεια γενικά θα πετύχεις. Είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πετύχει πάρα πολλά στη ζωή του, σε οποιαδήποτε ηλικία. Διότι εδώ ο ερημίτης δεν είναι ο νεαρός, δεν είναι το παιδί των 25 ετών που πετυχαίνει στη ζωή του. Εδώ το πρώτο συμβόλαιο δηλαδή που βγήκε είναι ένα μήνυμα το οποίο σου λέει ότι κοίταξε να δεις αγαπημένη μου, η επιτυχία θα έρθει, η δύναμη θα έρθει μέσα από ωριμότητα. Ελπίζω αγαπημένη μου εσύ που επέλεξες την πρώτη επιλογή να σου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν συγκλονιστικό σαν ρίξιμο και σαν ποιότητα και ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή, αγαπημένες φίλες μου, φίλοι και φίλες, κάντε μου συνδρομή, μην το ξεχάσετε, πάμε να φτάσουμε πολύ γρήγορα τους 20.000 συνδρομητές. Μεγάλη επιτυχία αυτό για μένα και προσωπικό στοίχημα για το κανάλι. Να κάνω μια κατάθεση ψυχής τώρα, μιας και μιλάμε στο δύο εδώ που είναι και συνεννόηση τώρα. Δύο ψυχών, δύο ανθρώπων μέσα σε ένα στρόβιλο αστρονομικό, κοσμικό, αστρολογικό πάνω στην κορυφή ενός βουνού. Ξέρεις τι είναι να ξεκινάς κανάλι? Έτσι, από το τίποτα, από το μηδέν, γιατί απλά σου ήρθε μια φλασιά. Να τους βλέπεις 100, 200, 400, 500, να περνάει ο καιρός, να αυξάνονται. Και τώρα να έχει φτάσει 20.000. Είναι και αυτό μια πορεία ψυχής. Πάμε λοιπόν όμως τώρα.
Για κάποιο λόγο το είπα αυτό. Okay, μέσα στο δικό σας το ρίξιμο, για κάποιο λόγο έχει γίνει. Ωραία. Εδώ αεράτες οι κάρτες. Γλιστράνε, έχουν αέρα εδώ. Μιλάμε. Ωραία, πάμε. Τι φέρνεις, αγαπημένη μου, εσύ, η ψυχή σου, αν θέλεις, και είναι το 10 κούπα. Εσύ έχεις έρθει για να κάνεις οικογένεια. Τώρα, τι σημαίνει οικογένεια για τον καθένα? Δεν σημαίνει μόνο βιολογική οικογένεια, σημαίνει πολλά πράγματα. Έχω φίλους οικογένεια, σαν οικογένεια. Έχω απίστευτα καλές σχέσεις με κάποια ξαδέρφια τα οποία είναι οικογένεια. Μπορεί να έχεις υιοθετήσει παιδάκι, πολλά πράγματα. Μπορεί να φροντίζεις ζωάκια. Τι σημαίνει όμως οικογένεια για σένα? Αυτό είναι. Όμως έχεις έρθει να φτιάξεις οικογένεια. Μην το βάζουμε σε στενό πλαίσιο. Οικογένεια σημαίνει ότι εγώ νιώθω ότι φτιάχνω οικογένεια. Κούπας σημαίνει αγάπη. Σημαίνει η ευτυχία. Κοίτα, επίσης είσαι άνθρωπος ο οποίος σου αρέσει οι άνθρωποι να είναι όλοι έτσι, αγαπημένοι. Και ίσως είναι και μια από τις εκφράσεις που μπορεί να λες εσύ, ότι ή να το έχεις πάρει από την οικογένειά σου, από τη μάνα σου, τον πατέρα σου, που να είστε ρε παιδιά, να είστε αγαπημένοι, έτσι. Όντως, αν παρατηρήσει, μία κούπα συνδέεται με την άλλη και δημιουργούν λοιπόν την ευτυχία. Έχεις έρθει με το μεγάλο προνόμιο πραγματικά της αγάπης και η ψυχή σου γεμίζει μέσα από όμορφες καταστάσεις. Και επειδή είναι το 10 κούπα, τολμώ να πω ότι μπορεί να είσαι και μια παλιά ψυχή. Δεν θα σου το εξηγήσω τώρα, διότι είναι, και εδώ χρειάζονται βάσεις και κυρίως αριθμολογικές βάσεις και αστρολογικές αριθμολογικές βάσεις για το τι σημαίνει παλιά ψυχή, τι δίδασκε ο Πυθαγόρας, τι μας έλεγε. Εκείνο που μπορώ να σου πω όμως, ότι είναι μία από τις πιο επαναστατικές θεωρίες, να σου το πω έτσι, που έχουν ή διδάγματα που έχουν ποτέ αποκαλυφθεί, ήταν από τον Πυθαγόρα, ο οποίος έλεγε ότι οι άνθρωποι έρχονται και επανέρχονται σε αυτή την ενσάρκωση διότι δεν μπορούν να περάσουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα να η ψυχή αυτή κάνει συμβόλαιο και με άλλες ψυχές και έρχεται προκειμένου να ενσαρκωθεί και να πάρει. Να τολμήσω να πω, όσο και αν αυτό ακουστεί πολύ δύσκολο και περίεργο, πάντα σύμφωνα με τα διδάγματα του Πυθαγόρα, π.χ. αν ένας πάρει την ψυχή ενός άλλου μέσα από, από μια δολοφονία ή οτιδήποτε, αυτό μετά από, μιλάμε πάρα πολλά χρόνια έτσι, μετά από πάρα πολλές γενιές, μπορεί να έρθουν, είναι και η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας έτσι, μπορεί μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτοί να έρθουν σε ένα άλλο επίπεδο, να μην είναι ακριβώς ζευγάρι, να είναι πατέρας προς, λέω τώρα, κόρη ή πατέρας προς γιο, ανάλογα. Προκειμένου ο ένας να δώσει τον άλλον, ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Ο ένας να δώσει το δώρο της ζωής, ο πατέρας ας πούμε, να προστατέψει το παιδί, να το με αγάπη, να το μεγαλώσει, να γίνει άντρας αυτό το αγόρι μετά. Έχει δώσει λοιπόν η ψυχή πολλά χρόνια από τη ζωή της. Αλλά αυτά όμως δεν μπορείς να τα ξέρεις έτσι και δεν χρειάζεται να τα ξέρεις έτσι, διότι φαντάσου να το γνωρίσεις εσύ αυτό σαν πληροφορία ή φαντάσου, ή μάλλον να το πω αλλιώς, η ψυχή να θυμάται αυτές τις πληροφορίες. Κάποιοι άνθρωποι θα τρελαθούν. Δεν μπορούν να το αντέξουν. Όμως να επανέλθω, γιατί το παράδειγμα που είπα δεν είναι άστοχο, έχει να κάνει με τη φροντίδα, να μεγαλώσει λοιπόν. Εδώ είναι και οι καρμικές σχέσεις. Έχεις έρθει και αυτό που φέρνεις είναι η αγάπη, να μεγαλώσει την οικογένεια, όποια οικογένεια είναι, διότι είναι η εντολή από το Θεό, να το πω έτσι, αν θέλεις. Και ο Πυθαγόρας αυτό έλεγε. Το δεύτερο που είναι, τι φέρνεις εσύ μέσα, έτσι γενικότερα, είναι το 6 μπαστούνι, μια καρμική κάρτα κι αυτή. Το 6 είναι ένας καρμικός αριθμός. Και το 6 μπαστούνι σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, έχω έρθει να υπερασπιστώ πράγματα όπως είναι το μαχητικό μου πνεύμα. Αγάπη, αγάπη, αλλά είμαι και μια ψυχή, κοίταξε να δεις, η οποία έχω και μάχημο. Είμαι και μάχημος, μάχημο. Μέσα μου έχω και τη μαχητικότητα. Εδώ θα αντιμετωπίσεις καταστάσεις που θα μπεις εσύ, όπου θα πρέπει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, το παιδί σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα πάντα όλα. Και μπορεί να γίνει αυτό και με αγώνα, έτσι. Πρόσεξε, και με αγώνα. Ναι, να κατέβεις στον δρόμο. Να κάνεις, πώς το λένε, διαμαρτυρία, πορεία διαμαρτυρίας. Θα μου πεις, μπορεί να για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Ναι, γι' αυτό ακριβώς, ναι. Και να είσαι και ενεργό μέλος εδώ.
Θα φας πολύ ξύλο εδώ εννοείται, θα φας πολύ αντίδραση μάλλον, θα έχεις πολλές αντίθετες απόψεις, αλλά είσαι μια γενναία ψυχή. Μια πολύ ευαίσθητη, αλλά και γενναία ψυχή. Γιατί εδώ είναι το μήνυμα, φίλες και φίλοι, η γενναία ψυχή είναι η ευαίσθητη ψυχή. Γιατί είναι αφυπνισμένη. Κράτα το. Πάμε λοιπόν στο τι φέρουν οι άλλοι, δηλαδή οι άλλοι άνθρωποι που έρχονται, και έχουμε έναν βασιλιά ξυφών. Οι άλλοι λοιπόν φέρουν την έννοια της δικαιοσύνης. Μπορεί να έχεις συναντήσει δασκάλους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το δίκαιο, με τη δικαιοσύνη, με την αλήθεια, με τη σκληρή γλώσσα της αλήθειας. Είναι όμως εκεί ένας βασιλιάς ξυφών, όπου αρσενικό κύριο στοιχείο, εδώ έχουμε τώρα ζώδια νερού, ζώδια φωτιάς και ζώδια του αέρα, όπου έρχονται να σου διδάξουν και την έννοια του προστατεύω, αλλά και του λόγου. Την έννοια του επιχειρήματος. Την έννοια επίσης ότι κρατάω το σπαθί και θα πάω με την αξία μου να υπερασπιστώ το δίκαιο το δικό μου, της οικογένειάς μου, των ανθρώπων που αγαπάω κτλ. Κτλ. Ο βασιλιάς ξυφών λοιπόν σου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και σου δίνει επίσης και εξυπνάδα. Επίσης, τι φέρουν οι υπόλοιποι εσένα και σε βάζουν μέσα σε ένα πλαίσιο είναι να ρισκάρεις τη ζωή. Το μηδέν. Ο ανόητος, ο τρελός. Άρα λοιπόν, τι σου μαθαίνουν οι άλλοι οι καταστάσεις? Να μην φοβηθείς να ξεκινήσεις από το μηδέν. Σου λένε ναι, μα και άμα τα χάσουμε όλα, θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. Μα έγινε αυτό, θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ρίσκο, θέλει πολύ ρίσκο, θέλει πολύ δύναμη και δεν ξέρεις επίσης που πας. Είναι σαν να σου λέει, πώς είναι η ταινία Matrix, την έχετε δει, όσοι την έχετε δει, που λέει ο Μορφέος το μπλε χάπι ή το κόκκινο χάπι. Δεν ξέρεις μετά τι θα βγει. Στο ένα αφυπνίζεσαι, στο άλλο μένεις κοιμισμένος ή κοιμισμένη. Στο αφυπνίζομαι, γιατί έχει και εδώ το σπαθί που ακριβώς αυτό σημαίνει, είναι και μια αφύπνιση. Τι σημαίνει, έχεις τα guts που λένε, τα άντερ, το στομάχι, λοιπόν, να σου αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και όταν αποκαλυφθεί, ναι, να ξέρεις ότι είναι σαν να ξεκινάς από την αρχή, και επίσης ξεκινάς από την αρχή στη ζωή σου πολλά πράγματα, στην πραγματικότητα, έτσι. Πάμε λοιπόν αποκάλυψη σχεδίου νούμερο 1. Και να πάλι εδώ ένας άσος πεντάκτηνο. Από το 0 πάμε στον άσο πεντάκτηνο εδώ. Το πρώτο συμβολαιό σου μιλάει με αυτή την πολύ όμορφη εικόνα από την αρχή. Ξεκινάς, η ψυχή σου μάλλον, το συμβόλαιο σου λέει ότι και σε πρακτικό επίπεδο ξεκινάω πράγματα από το 0, ξεκινάω κάτι καινούριο και επίσης σημαίνει και καινούργια επαγγελματικά βήματα. Στη ζωή σου μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσεις αρκετές φορές νέα επαγγελματικά βήματα, νέοι επαγγελματικοί προσανατολισμοί. Ο άσος σημαίνει στηρίζομαι στα πόδια μου, έχω τη δυνατότητα και ξεκινάω κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι βάλε τώρα ό,τι θέλεις μέσα. Βάλε πολλά πράγματα. Εντάξει. Αλλά ξεκινάς από το καινούριο, από την αρχή. Μπορεί να είναι ταξίδι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι κάτι καινούριο, να αλλάξω πόλη. Μπορεί είχα μαγαζί, λέω τώρα και τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Είχα ταβέρνα, αλλά τώρα δεν θα κάνω ταβέρνα, θα κάνω γκουρμέ, λέω. Ή θα κάνω μόνο κάθε. Πολλά. Είμαι σε μια εταιρεία, τελικά θα φύγω από αυτήν την εταιρεία, θα πάω κάπου αλλού γιατί θέλω να φύγω. Να κάνω κάτι άλλο. Θα πάω εξωτερικό. Βάλ τα όλα αυτά μέσα. Αλλά επίσης και σε πρακτικό επίπεδο και στη ζωή σου δηλαδή. Εγώ είπα απλά ένα παράδειγμα. Το δεύτερο συμβόλαιο είναι συγκλονιστικό, αγαπημένο μου. Να θυμάσαι ότι ξεκινώντας το καινούριο, τις καινούριες, το καινούριο στη ζωή, παίρνουμε δύναμη. Εδώ είναι μια κάρτα δύναμης. Έχει βγει Λέων, καθαρά Λέων εδώ. Εδώ είναι ζώδια γης, ο άσος πεντάκτηνο. Εδώ το 8 που είναι το λιοντάρι. Είναι η δύναμη της ψυχής. Να καταλάβεις ότι η πραγματική δύναμη στη ζωή έρχεται, ναι, από τη θέληση, από αυτά, αλλά είναι η δύναμη της ψυχής. Είναι μια εσωτερική διαδικασία. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος. Είναι τιμή πραγματικά, γιατί σου έχει δοθεί μια θεϊκή προστασία, μια θεϊκή εντολή. Είναι να καταλάβεις ότι είσαι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή, και μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά πράγματα και να είσαι έτοιμος, έτοιμη, διότι είναι το 8 εδώ με το λιοντάρι, σημαίνει θα περάσεις και αντικσοότητες στη ζωή σου. Θα περάσεις μέσα από διάφορες περίεργες καταστάσεις όπου θα χρειαστεί θέληση και δύναμη και ηρεμία. Το πιάνεις, ηρεμία. Μέσα από την ηρεμία θα τα κατακτήσεις όλα αυτά. Το τρίτο σχέδιο,
Εσύ αγαπημένη μου, στη δεύτερη επιλογή, δεν είναι τυχαία. Και δεν είναι τυχαίο που μπήκα και εγώ λίγο στην αρχή, διότι σημαίνει το νέο ξεκίνημα, σημαίνει και δύναμη, σημαίνει όμως και το 12. Εδώ έρχεται ο κρεμασμένος, αριθμός 12. Θέλω να την παρατηρήσεις, δεν είναι πεθαμένος αυτός. Είναι κρεμασμένος σε ένα δέντρο, έχει ρουνικούς, ρουνικά σύμβολα. Αυτά τα σύμβολα έχουν έρθει σε αυτόν τον άνθρωπο μέσα από έμπνευση, μέσα από βαθύτατη διαλογιστική διαδικασία, σαν ύπνωση είναι, του αποκαλύφθηκαν, τα έφερε στην ανθρωπότητα. Αυτά τα σύμβολα είναι χαραγμένα πάνω στο δέντρο του, ότι είναι σύμβολα της φύσης. Και έχουν έρθει αυτά τα σύμβολα, πολλά από αυτά θα τα δείτε εδώ, παρατηρήστε, μπορεί να τα έχετε στα χέρια σας, στις παλάμες σας. Εντάξει, αυτά τα σύμβολα μπαίνουν πάνω στους παλάμες, σε δάχτυλα πάνω, δεξιά ή αριστερά, παίζουν μεγάλο ρόλο. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα τώρα τι σημαίνουν. Αν βρεις κάποιο από αυτά τα σύμβολα να υπάρχει, μπες στο site μου, πήγαινε εκεί που λέει για τους ρούνους και ψάξ' το. Α, λάθος, δεν μπορεί να το ψάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Άκυρο. Μπορείς όμως να μπεις να δεις τα βιντεάκια μου που γράφω για την χειρομαντία σε κάποια βιντεάκια. Είναι ξεχωριστό. Έχω φτιάξει playlist για χειρομαντία. Μπορείς να μπεις και να το ψάξεις λιγάκι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σημαίνει πνευματική αφύπνιση. Είναι μια κάρτα πνευματικής αφύπνισης. Είναι μια κάρτα που σου λέει ότι η ψυχή έχει πνευματικότητα και σε καλεί να αφυπνιστείς, να μάθεις, να αποκτήσεις γνώσεις, να αφυπνιστεί η ψυχή με το να διαβάσεις πράγματα, με κάποιο τρόπο αφυπνίζεται η ψυχή σου. Η πληροφορία λοιπόν. Και ποιες είναι οι βοήθειές σου? Άσο σκούπα. Άλλη μια πολύ πνευματική κάρτα, πολύ ιδιαίτερη. Δες εδώ, ναι, εδώ είναι η φάση της Σελήνης. Η ψυχή σου λοιπόν έχει μια απίστευτη σύνδεση με τον πνευματικό κόσμο. Έχεις τη δυνατότητα να μελετήσεις πάρα πολλά πράγματα με μεγάλη ευκολία, να αποστηθήσεις γνώσεις και αυτά. Εδώ όμως σου λέει οτιδήποτε κι αν κάνεις, οτιδήποτε κι αν είναι, να είναι πάντα προς συμφέρον της ψυχής και ό,τι γίνεται να γίνεται με αγάπη. Τελείωσε. Ό,τι κάνεις με αγάπη. Ό,τι ξεκινήσεις τη ζωή σου με αγάπη. Είναι νόμος. Και αν δεν το κάνεις, θα γυρίσεις πάλι πίσω από την αρχή, να μάθεις το μάθημά σου πάλι από την αρχή, για να μάθεις το μάθημά σου και να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή, γιατί είναι ένα μήνυμα το οποίο επιμένει. Δεν είναι τιμωρία, δεν είναι εμπόδιο για να σε ρίξει κάτω και να σε αποδιοργανώσει, είναι καθαρά θεϊκή παρέμβαση. Το πιστεύεις? Δεν το πιστεύεις? Εγώ απλά μεταφέρω ένα μήνυμα. Ωραία. Τρίτη επιλογή. Αχ, τρίτη επιλογή. Τρίτη επιλογή. Κάνω ένα. Παίρνω μια γουλιά καφέ, ρε παιδιά. Αισθάνομαι... Θα σας το εκφράσω απλά τώρα, μισό λεπτό. Πίνω την κουλιά και θα σας το πω. Είναι σαν να είμαστε εδώ έτσι και να μιλάμε πολύ όμορφα. Αισθάνομαι πολύ ενέργεια. Αισθάνομαι πολύ ανεβασμένος. Ναι, στα σύννεφα πετά που λέγεται το τραγούδι. Άρε, μεγάλε. Μεγάλε, γιατί το είπα αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαι ανεβασμένος. Με περικλεί μια πολύ όμορφη, έτσι, με αυτά που κάνουμε, μια πολύ όμορφη ενέργεια. Δεν νιώθω κούραση, νιώθω μια συνεχή φόρτιση, να το πω έτσι, μέσα μου. Και γενικά νιώθω πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να σας το μεταφέρω κι εγώ όσο μπορώ. Και επειδή νιώθω πάρα πολύ ωραία, δεν είναι τυχαίο, είναι και η δική μου επιλογή, η τρίτη επιλογή. Είναι μια εικόνα η οποία, τις εικόνες έχω φτιάξει εγώ. Είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά εμένα με μαγεύει. Η τρίτη επιλογή δηλαδή. Κάτι κάνει μέσα. Και δεν ξέρω, το έχει επιλέξει και πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπω. Ένα μεγάλο ποσοστό από την ψηφοφορία. Δεν είναι τυχαίο, κάτι σημαίνει. Και δεν είναι τυχαίο που επίσης θα κάνουμε και με αιγυπτιακές κάρτες. Ιδιαίτερο ντεκ. Λατρεύω εκείνη την κλασική αιγυπτιακή αρχαία εποχή, με την τόση πνευματικότητα, τα τόσα μυστήρια πράγματα που μας αφήσανε πίσω, την τεράστια πνευματική κληρονομιά.
Και τα τόσα κρυφά μηνύματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία προσπαθούμε να ξέρετε τι γίνεται καμιά φορά. Ο πνευματικός κόσμος, όλα αυτά που κάνουμε, ναι, έχουν μια λογική. Πολλές φορές όμως δεν μπορείς να προσεγγίσεις αυτή τη λογική καθαρά με πρακτική λογική. Γιατί το κάναν αυτό, γιατί πιστεύαν στο Θεό τάδε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, έτσι είναι, αλλά πίσω υπάρχουν και άλλα πράγματα, πολλά μυστήρια, πολλά μυστικά. Κάναν τις πυραμίδες, γιατί χτίσαν τις πυραμίδες, γιατί τόσο επιμονή να χτιστούν τώρα εκεί τόσες πολλές πυραμίδες και τα λοιπά. Μα γιατί πιστεύανε στην αθανασία της ψυχής και ξέρω εγώ στο Θεό τάδε, στο Ρά, ξέρω. Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι πυραμίδες είναι ιδιαίτεροι συμβολισμοί, είναι ιδιαίτερα οικοδομήματα, κρύβουν πάρα πολλά μυστήρια. Και τα οποία αυτά χαθήκανε διότι υπάρχει ένα συμβολισμός εδώ και από την αρχαία ελληνική μυθολογία, όπου οι θεοί εξαφανιστήκανε διότι επικράτησε τελικά ο Θεός Άρης, ο Θεός του πολέμου. Με αποτέλεσμα έγινε συμφωνία, διότι ο Δίας δεν μπορούσε μόνος του, να το πω έτσι, παρόλο που είχε συμφωνήσει και με τους άλλους θεούς, και τελικά έγινε η συμφωνία και επικράτησε ο Θεός Άρης, ο Θεός του πολέμου. Σας τα λέω πάρα πολύ σύντομα. Ο Θεός του πολέμου σημαίνει ότι επικράτησαν οι πόλεμοι και οι καταστροφές. Αυτό επικράτησε την ανθρωπότητα. Αν να θυμόμαστε κάτι από την ιστορία, τι θα θυμόμαστε, τι διδασκόμαστε κιόλας, πολέμους, ίντρικες, εξουσία κτλ. Λοιπόν, εδώ όμως τώρα, πάμε στο δικό μας το άνοιγμα. Για πάμε που είναι και το δικό μου το άνοιγμα που έχω επιλέξει κι εγώ. Τι φέρνουμε λοιπόν, τρία ξυφών φίλες και φίλοι. Φέρνουμε λοιπόν την έννοια, προσέξτε τώρα εδώ τι παίζει, την έννοια της προδοσίας. Η έννοια της προδοσίας, η έννοια της στεναχώριας, η έννοια του έχω περάσει πολλά, η έννοια του τρίτου προσώπου στις σχέσεις, στις συνεργασίες, στα επαγγελματικά. Λοιπόν, έχει έρθει η ψυχή, λοιπόν, να το πω έτσι, έχουμε έρθει εμείς να βιώσουμε αυτή τη δυσκολία, να βιώσουμε την προδοσία στην αγάπη, την προδοσία στη φιλία, στην οικογένεια, στους φίλους, παντού. Θα μου πεις, μα ρε μεγάλη, τι είναι αυτά που μας λες τώρα. Η ψυχή έχει έρθει με έναν σκοπό. Αυτός ο σκοπός έχει έρθει, ναι, θα μου πείτε, μα είναι τόσο πολύ προκαθορισμένο και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Η ελεύθερη βούληση στην ουσία, αυτό που έχω να σας πω αγαπημένοι μου και ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα συμφωνήσετε, έχει να κάνει το ότι περιορίζομαι σε ένα πλαίσιο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή τη σκηνή, μέσα σε αυτούς τους ρόλους, έχω τη δυνατότητα να επιλέξω και να κάνω κάποιες επιλογές, δεν είναι πολλές όμως. Έχεις έρθει να το βιώσεις. Το πώς θα κινηθεί ο καθένας μας είναι ένα άλλο θέμα. Έχεις έρθει να βιώσεις μια δύσκολη κατάσταση. Τι φέρνεις όμως εσύ? Συγκλονιστικό. Φέρνεις μεγάλη δύναμη. Εδώ είναι ο τρελός, ο ανόητος, μηδέν. Δηλαδή το τρία μεταμορφώνεται και μπαίνει σε καταστάσεις μηδέν, που σημαίνει ότι σαν άνθρωποι εμείς έχουμε την ικανότητα. Γι' αυτό σου λέω ότι δες πώς ισορροπούν εδώ τα πράγματα. Ξεκινάμε με ένα δύσκολο χαρτί. Είναι δύσκολο, έτσι. Είναι πολύ καταθλιπτικό χαρτί αυτό. Και έρχεται το μηδέν, που σημαίνει να μάθεις να ξεκινάς από το μηδέν. Αυτό είναι το θεϊκό σου σχέδιο. Αποκαλύπτεται, έτσι. Θα δούμε και τα συμβόλαια βέβαια μετά. Αλλά αυτό που έρχεται, που φέρνεις, είναι ότι μάγκες, και αν πάρω εγώ παράδειγμα από τον εαυτό μου, έχω σε πολλά πράγματα ξεκινήσει και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο πολλές φορές από το μηδέν. Κάνω μια παύση, διότι είναι κάτι το οποίο το παίρνω και εγώ μέσα μου σαν ενέργεια.
Ο ανόητος εδώ, ο οποίος συνδέεται με τον πλανήτη Ουρανό, που σημαίνει και το ξαφνικό γεγονός, σημαίνει και η γνώση, σημαίνει και η δύναμη και το επαναστατικό, έχει μια υδροχοϊκή φυσικά ενέργεια. Εδώ επίσης σημαίνει ότι αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνομαι καταστάσεις, πράγματα, αλλά είμαι ένας τόσο πολύ ανεξάρτητος άνθρωπος, και αυτό και πάλι ισχύει και για μένα, όπου δεν έχω κόλλημα να ξεκινήσω από την αρχή και να πάρω και τα ρίσκα μου. Δεν θα μασίσω. Ναι, θα στεναχωρηθώ, ναι, θα προδοθώ, ναι, θα μου πετάξουν τα μαχαίρια οι άλλοι, αλλά, μεγάλε, θα προχωρήσω. Βρε, δεν πάνε να λες. Και θα γυρίσω και την πλάτη μου. Δες το συμβολισμό, γυρίζω την πλάτη μου, κάνω πέρα όλους όσους με πρόδωσαν, κάνω πέρα, πραγματικά κόβω μαχαίρι κι εγώ και δεν δίνω σημασία σε κανέναν και επικεντρώνομαι στο στόχο μου. Ωραία. Τι φέρουν οι άλλοι λοιπόν που συναντάμε? Λοιπόν, ωραία εικόνα. Οι άλλοι λοιπόν έρχονται να μας διδάξουν την έννοια της αποστολής. Την έννοια της υπεύθυνης αποστολής, εδώ έχει βγει ένας υπότης πεντάκτινο, την έννοια της συνεργασίας, την έννοια του χρήματος, του επαγγέλματος, της οικονομικής, αν θέλετε, επαγγελματικής καταξίωσης και της φήμης. Το κάνεις στο δικό σου ρυθμό, με τη δική σου υπομονή. Δεν είσαι άνθρωπος που βιάζεται, και εγώ όντως δεν είμαι ένας άνθρωπος που βιάζεται. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι μεν, έχει τον παρορμητισμό για το καινούριο, αλλά να γίνεται με ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο να έχει και ένα λίγο αργό ρυθμό. Διότι έτσι μας βοηθάει να αναλύουμε, να καταλαβαίνουμε τις καταστάσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό συμβαίνει παντού. Συναισθηματικά, επαγγελματικά, δημιουργικά, ό,τι θέλεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθάνε και μας δείχνουν και το μέλλον. Εδώ υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι άνθρωποι γης, οι οποίοι μας βοηθάνε στη ζωή. Εντάξει. Αυτό είναι καλό. Ένας υπότης πεντάκτηνος σημαίνει ότι σε βοηθάνε να πετύχετε την αποστολή σου. Πού σε βάζουν, σε τι καταστάσεις? Τέσσερα ξυφών. Το τέσσερα ξυφών και αυτό δεν είναι και από τις πολύ καλές, έτσι να το πω, έτσι, κάρτες. Μάλλον είναι μία κάρτα η οποία, θα σου πω, δεν είναι κακή κάρτα. Είναι μία κάρτα λίγο ουδέτερη, θα έλεγα. Το τέσσερα ξυφών όμως τι σου λέει? Σου λέει ότι χρειάζεσαι ξεκούραση. Άκου να δεις τώρα. Εμείς σαν άνθρωποι που έχουμε επιλέξει την τρίτη επιλογή, χρειαζόμαστε, επειδή χάνουμε ενέργεια. Αυτό σημαίνει χάνω ενέργεια. Αυτό σημαίνει χάνω ενέργεια. 4 και 3 μου κάνει το 7. Σημαίνει ότι κάπου χάνουμε λίγο ενέργεια. Χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο και μόνοι μας προκειμένου να φορτίσουμε μπαταρίες. Επίσης υπάρχει κάτι το επαναστατικό εδώ, που σημαίνει ότι η ψυχή μας, θα το δούμε βέβαια και με ανάλυση πιο κάτω, σημαίνει ότι κουραζόμαστε από αυτόν τον κόσμο, από τη βλακεία του, από την ανοησία του, από τη μη πνευματικότητά του, από τα λόγια τα ηλίθια, τα χαζά, τα ψεύτικα, από την επιχειρηματολογία της βλακείας, από την υποκρισία. Και αυτό σου τρώει ενέργεια, μας τρώει ενέργεια. Τρυπάει την άβρα μας λίγο. Και γι' αυτό το τέσσερα ξυφών σημαίνει ότι όταν έχεις αντιμετωπίσει τις βλακείες των αλωνών, επίσης πολυκοσμία, αν είσαι, ξέρω εγώ, σε μεγάλους χώρους, λίγο αισθάνεσαι ανάστατα, θέλεις λίγο, χάνεις ενέργεια, να σου το πω έτσι, σαν να κουράζεις και λες, ρε παιδί μου, τι έπαθα τώρα και δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Σου ρουφάνε ενέργεια, διότι εκεί έξω κυκλοφορούν, πραγματικά θα το πω, πραγματικά κυκλοφορούν βαμπύρ. Η έννοια του βαμπυρισμού, πέρα από το εντάξει, okay, το θεατρικό που υπάρχει, ισχύει, διότι υπάρχουν άνθρωποι που σου ρουφάνε ενέργεια. Θέλεις να σου πω από κάποιους τρόπους. Ζήλια. Αχ, τι ωραία γυαλιά αυτά. Αχ, τι ωραίο εκείνο. Αχ, ναι. Τους λες εσύ, παιδιά, πήρα ένα πτυχίο. Πέρασα. Αχ, ναι, πήρες πτυχίο αυτά. Αχ, τι καλά. Και το λέμε. Ζήλια. Κακογλωσιά. Γλωσσοφαγιά. Γκρίνια. Η γκρίνια είναι ένα άλλο είδος που σου τρώει ενέργεια. Και μπουρουμπούρου. Και γιατί, και γιατί, και ξαναπάλει. Και γιατί, και γιατί.
Είσαι σε μια παρέα και ξεκινάει η κουβέντα. Έχεις μια φίλη σου, έναν φίλο σου, χώρισε και έχει πάθει αιμονή. Και γιατί να χωρίσω, και μου πει εκείνο, και ξανά πάλι και ξανά πάλι. Και είστε 5 ώρες και σου λέει το ίδιο πράγμα. Στην έχει κάνει την ενέργεια, μετά θέλεις 8 μήνες να συνέλθεις εδώ, όχι 4. Κράτα το. Πάμε τώρα. Πρώτο συμβόλαιο. Να το συμβόλαιο. Το αστέρι. Εντάξει, είδες πώς ξεκινάς λίγο περίεργα και πώς αρχίζουν. Το αστέρι. Υδροχοϊκή ενέργεια και αυτή εδώ. Το αστέρι... λοιπόν, θέλω να δεις και κάποιους ιδιαίτερους συμβολισμούς. Δες εδώ τους συμβολισμούς. Πρώτα απ' όλα ένας κύκλος εδώ. Το αστέρι με ιδιαίτερα τρίγωνα που υπάρχουν. Οι Πλειάδες, ο Σύριος. Εδώ είναι το σύμβολο της Αφροδίτης. Το βλέπεις, εδώ έχει ένα ζυγό. Λοιπόν, το αστέρι, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι είσαι μια ψυχή πραγματικά από τα αστέρια. Έχεις προέλθει από τα άστρα. Η ψυχή σου έχει έρθει μέσα από άλλες περίεργες διαστάσεις, άλλους κόσμους. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε λοιπόν ότι οι ψυχές λοιπόν έχουν... Να το πω λίγο διαφορετικά. Λέγανε λοιπόν ότι από τον Σύριο έρχεται η ακτινοβολία του Σύριου. Και επειδή έχει έρθει αυτή η ακτινοβολία του Σύρου και αυτή η ακτινοβολία είναι ιδιαίτερη, ας το πούμε, φέρνει μια ιδιαίτερη πληροφορία, λούζει πραγματικά τον πλανήτη Γη και έτσι έχει δημιουργηθεί, να το πω κατά κάποιο τρόπο, η ανθρωπότητα και η ευλογία σε κάποιους ανθρώπους και ανέπτυξαν και πνευματικό πολιτισμό. Επίσης υπάρχουν και αρχαίες φυλές οι οποίοι δεν μπορεί να γνώριζαν ότι υπάρχει Σύριος. Η Ντογκόν, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, είναι μια φυλή κάπου στην Αφρική όπου έχουν γράψει και έχουν πει για το Σύριο και έχουν πει σχεδόν τα ίδια πράγματα με αυτά που έχουν αναφερθεί και από τους αρχαίους Έλληνες. Λοιπόν, όμως να έρθουμε εδώ λίγο στο δικό μας, το είπα σαν διαπίστωση λίγο και σαν έννοια. Το αστέρι σημαίνει ότι έχεις θεϊκή πηξίδα. Έχεις όλα εκείνα τα εφόδια και τις ευλογίες, μη φοβάσαι απολύτως τίποτα. Και εδώ έχουμε και τον αριθμό 17, 1 και 7, δεν είναι τυχαίο που είπα το 3 και το 4 μας κάνει 7, στηρίζεσαι στα πόδια σου και όχι μόνο αυτό, έχεις και τη δύναμη να βρεις τη δύναμή σου την πνευματική και να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Γιατί εδώ η υδροχώος, επειδή είναι υδροχωική ενέργεια εδώ, σημαίνει βοηθάω πνευματικά και άλλους ανθρώπους. Και πόσο ακριβώς το ακριβώς, με αυτό που σας λέω και μέσα από το κανάλι, όπου και με άλλα που κάνουμε και αυτά, πόσο, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μου λέτε και μου γράφετε, πόσο πολύ κάποιους ανθρώπους τους έχω βοηθήσει. Μένω εδώ, δεν λέω κάτι άλλο. Εσείς θα το κρίνετε περισσότερο. Δεύτερο συμβόλαιο, λοιπόν, έχει βγει οι εραστές. Ναι, έχεις έρθει λοιπόν αγαπημένη μου να ερωτευτείς. Δεν ξέρω αν έχεις ερωτευτεί στη ζωή σου ποτέ. Να ερωτευτείς, να κάνεις ίσως οικογένεια. Εδώ είναι και θέμα επιλογής. Δηλαδή αν παρατηρήσεις εδώ υπάρχουν ένας άντρας και υπάρχουν δύο γυναίκες. Μία πηγαίνει δεξιά, μία πηγαίνει αριστερά. Είναι τι θα επιλέξεις. Η μία, αν παρατηρήσεις, είναι λίγο πιο έτσι, είναι γυμνή, κάτι σημαίνει εδώ, δείχνει τον ερωτισμό. Η άλλη όμως είναι, αν θέλεις, λίγο πιο σοβαρή. Εδώ τώρα είναι θέμα πάντα επιλογών, διότι όχι μόνο επιλογών, εδώ δείχνει και τις παγίδες πολλές φορές που ο άνθρωπος πέφτει προκειμένου να αποφασίσει στη ζωή του. Κάποιοι θα πούνε, α, εγώ θα επιλέξω το θηλυκό, την πιο θηλυκή. Κάποια άλλη όμως μπορεί να επιλέξει το πιο, αν θέλεις, σοβαρό, λέω τώρα, εντάξει, να σας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Είναι όμως μια πολύ ωραία κάρτα. Είναι οι εραστές. Είναι η ευλογία, διότι ο έρωτας είναι ευλογημένος. Εδώ σημαίνει κάνω οικογένεια. Εδώ σημαίνει φροντίζω, αγαπάω. Εδώ σημαίνει επίσης συνεννοούμε. Εδώ επίσης σημαίνει ότι να συμπληρώσω σε αυτό που είπα, σημαίνει και αντιστέκομαι στους πειρασμούς. Ως άνθρωποι, η ψυχή σας, επειδή λάμπει, είστε όμορφοι, γοητευτικοί άνθρωποι.
Όταν λέω όμορφος γοητευτικός άνθρωπος, δεν εννοώ σούπερ μόντελ και αυτά, εντάξει. Εννοώ άνθρωπος ο οποίος, ναι μεν και εμφανισιακά έχει μια γοητεία, μια ιδιαίτερη γοητεία, αλλά και από μέσα η ψυχή λάμπει τόσο πολύ, είναι τόσο ιδιαίτερη, όπου έρχεται με αυτή τη γοητεία λοιπόν και ελκύει ανθρώπους. Εντάξει. Και εδώ επίσης σημαίνει ότι αντιστέκομαι στον πειρασμό. Θέλω να σου δείξω και κάτι άλλο. Εδώ, τη βλέπεις, εδώ είναι ο τοξότης, ο έρωτας δηλαδή. Ρίχνει λοιπόν το τόξο, το βέλος του έρωτα. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε μία σελήνη και εδώ τι έχουμε, το ζώδιο του Ταύρου. Η διέστηση και ο αισθησιασμός. Κράτησε το λιγάκι. Ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο αισθησιακό, κυβερνάται από την Αφροδίτη και γενικά δείχνει και τη δική σου, δείχνει και τη δική σου δύναμη που έχεις σαν άνθρωπος. Αλλά είναι μια πολύ πολύ, ένα συμβόλαιο εδώ ψυχής. Έχουμε δύο μεγάλες αρκάνες. Το αστέρι. Έχουμε τους εραστές και δείχνει ότι τα συμβόλαια που έχεις είναι μεγάλα. Είναι δυνατά. Έχεις πολλά πράγματα να κάνεις και αρκετές προκλήσεις εδώ. Και τέλος, μάλιστα, ένα τρίτο συμβόλαιο το οποίο βγαίνει είναι η Αυτοκράτηρα. Ο Ιμέ. Η Αυτοκράτηρα τώρα, εδώ, είναι οι σχέσεις. Εδώ είναι το σύμβολο της Αφροδίτης. Η Αυτοκράτηρα σημαίνει γνώσεις, εμπειρία, φροντίδα, αγάπη, διέστηση. Θέλω να παρατηρήσεις και κάτι άλλο. Εδώ βλέπεις αυτά τα αστεράκια. Και εδώ έχει αστεράκια. Και εδώ έχει αστεράκια. Έχει τον αριθμό 12. Είναι ο αριθμός 3. Πρόσεξε να δεις. Εδώ είναι η μεταμόρφωση. Πώς αυτό το 3, πώς αυτό το 3 έρχεται και γίνεται, μεταμορφώνεται σε αυτό το 3. Η Αυτοκράτηρα σημαίνει επίσης ότι ψάχνω τις αλήθειες μέσα από τους 12 αστερισμούς, μέσα από το ζωδιακό κύκλο. Αυτός είναι ο ζωδιακός κύκλος και εδώ αυτά τα αστέρια είναι 12 και ανακαλύπτεις τις αλήθειες μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Η Αυτοκράτηρα σημαίνει δίνω σημασία στις σχέσεις, σημαίνει και εδώ οικογένεια, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σημαίνει δύναμη, σημαίνει οριμότητα, αποφασιστικότητα και οι βοήθειες λοιπόν που έχουμε και πετάχτηκε κιόλας είναι μία βασίλισσα μπαστούνι. Θα έχεις ανθρώπους οι οποίοι στη ζωή τους θα σε βοηθάνε. Κυρίως μπορεί να είναι γυναίκες. Να είναι γυναίκες με φωτιά, είτε ζώδιο είτε οροσκόπος. Αλλά είναι εκεί για σένα, μέσα από τη διαίσθησή τους, την οριμότητά τους, μέσα, μπορεί να είναι μια μάνα, μπορεί να είναι ναι, μπορεί να είναι συγγενής, μπορεί να είναι μια αδερφή, μην τα λέω όλα τώρα, πολλές επιλογές. Είναι όμως μία βασίλισσα που μπορεί όμως να είναι και η ίδια σου η ψυχή σε ένα επίπεδο, η οποία φλέγεται, έχει φωτιά, έχει δύναμη και γενικά είναι ένα πολύ δυνατό ρίξιμο αυτό που έχουμε κάνει εδώ και δείχνει τη δυναμική σου. Δείχνει ότι έχεις, όταν τις χρειαστείς, πολύ μεγάλες δυνατότητες και δυνάμεις και βοήθειες. Όταν έρθει η στιγμή, η δύσκολη στιγμή, είναι εκεί για να σε βοηθήσουν. Και πάμε τέταρτη επιλογή, φίλες και φίλοι. Μια όμορφη επιλογή, τέταρτη επιλογή. Για πάμε να δούμε. Τέταρτη επιλογή, λίγο
Και αυτοί από άλλες διαστάσεις, μέσα από άλλες προοπτικές, άλλες διαστάσεις, άλλες καταστάσεις. Πάμε όμως να τα δούμε. Λοιπόν, τι φέρνεις εσύ? Εσύ φέρνεις έναν ακόλουθο κούπα. Φέρνεις συνέστημα. Φέρνεις αγάπη. Φέρνεις μία αθωότητα, θα έλεγα. Είσαι καλλιτεχνική φύση. Ό,τι σημαίνει αυτό. Αλλά έχεις έρθει σε αυτόν τον κόσμο με το να φέρεις την ομορφιά του συναισθήματος. Τι σε ελκύει? Η δικαιοσύνη. Το συνέστημα θέλει δικαιοσύνη. Η ομορφιά θέλει, αυτό που λέμε η ομορφιά της ψυχής, θέλει δικαιοσύνη. Εδώ δείχνει ισορροπό. Εδώ σημαίνει κάρμα. Εδώ σημαίνει φέρνω και καταστάσεις τις οποίες θα οδηγήσω τη δικαιοσύνη. Τώρα αυτό μπορεί να έχει σπουδάσει, μπορεί να έχει να κάνει με συμβόλαια, δικηγόρος, δικηγορίνες, μπορεί να έχει κάνει σαν άνθρωπος επίσης, η δικαιοσύνη σαν άνθρωπος. Οι άλλοι που σε βάζουν λοιπόν, έρχεται ένα εξάρι εδώ, έξι μπαστούνι. Εδώ το έξι μπαστούνι σε βοηθάνε στη ζωή να νικήσεις οι άλλοι άνθρωποι. Έρχονται με σκοπό να σε βοηθήσουν να νικήσεις. Αυτό πολλές φορές μπορεί να γίνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και αν παρατηρήσεις εδώ, η κάρτα της νίκης αυτή εδώ τι είναι? Εδώ δείχνει μια γυναίκα. Πρόσεξε να δεις, εδώ τώρα τι δείχνει. Δείχνει μια γυναίκα η οποία είναι έτοιμη να πάει σε πάρτι, είναι σε κλαμπ. Εδώ υπάρχει ένα στεφάνι και ιδιαίτερη κάρτα. Μπορεί επίσης να είναι και το πάρτι που γίνεται ύστερα από μια μεγάλη επιτυχία, γιατί εδώ είναι και μια κάρτα επιτυχίας. Οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που θα σε δυσκολέψουν, θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία. Έχετε υπόψη σε αυτό. Σε τι σε ρίχνουν και σε βάζουν μέσα? Στην κρίση. Είναι μια κάρτα πολύ με πνευματικότητα, υψηλής πνευματικότητας. Η κρίση με τον αριθμό 20 έρχεται να μας αφυπνίσει. Είναι μια κάρτα αφύπνισης. Είναι επίσης μια κάρτα αποφάσεων. Οι άλλοι σε βοηθάνε, οι άνθρωποι που συναντάς, να πάρεις αποφάσεις. Είτε δύσκολες, γιατί είναι εδώ και δύσκολες αποφάσεις, έτσι. Είτε δύσκολες είτε εύκολες να αποφασίσεις. Και το κάνεις, οι άλλοι άνθρωποι αθελά τους, δεν το γνωρίζουν, σε βάζουν εσύ να αποφασίσεις. Να ζυγίζεις τα πράγματα και να πάρεις αποφάσεις. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Πρώτο συμβόλαιο. Τι έχουμε? 10 μπαστούνι. Φωτιά. Ζώδια φωτιάς εδώ. Τι σημαίνει το 10 μπαστούνι? Ευθύνες. Το συμβόλαιό σου λοιπόν, η ψυχή σου σου λέει να μάθεις τις ευθύνες, να τις κουβαλείς ευθύνες όσο κι αν αυτές είναι δύσκολες. Ναι, μεν εσύ μπορείς να προβληματίζεσαι και να λες, ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, ναι, να αναλάβεις τις ευθύνες, να τις κουβαλήσεις όσο βαριές κι αν είναι. Δείχνει ότι τα καταφέρνεις εδώ. Για το 10 μπαστούνι σημαίνει ότι τα καταφέρνω. Και επίσης σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, ακολουθείς και διαδρομές οι οποίες δεν είναι και εύκολες. Έχουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Για μισό λεπτό να φτιάξεις το zoom. Είναι μια κάρτα με προκλήσεις. Άρα η ψυχή σου έχει έρθει να βιώσει αυτές τις προκλήσεις και αυτές τις δυναμικές. Και αυτά τα βάρη. Δεύτερο συμβόλαιο είναι άσος κούπα. Έχει έρθει όμως να καταλάβεις ότι πέρα από τις ευθύνες υπάρχει και η ευθύνη της αγάπης. Η ευθύνη της αγάπης, άσος κούπα. Άσος κούπα σημαίνει η καρδιά μου, η ψυχή μου, η οποία γεμίζει, αλλά να θυμάσαι πάντα ότι οι σχέσεις, ο έρωτας, το συνέστημα, ο γάμος, ό,τι θέλεις, έχουν και ευθύνες. Έχεις τις ευθύνες. Άσος κούπα σημαίνει να καταλάβεις ότι έχεις ευλογίες, είναι ευλογία εδώ, είναι με κάρτα ευλογίας, πολύ όμορφη κάρτα αυτή εδώ, και ότι όλα θα γίνει, πρέπει να γίνονται με αγάπη. Στη ζωή σου πρέπει να βάλεις αγάπη και ας είναι ευθύνη αυτό και ας είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Το τρίτο συμβόλαιο το οποίο έρχεται είναι το 7 μπαστούνι. Ναι. 7 μπαστούνι, αγαπημένη μου, είναι μια πολύ μεγάλη πνευματική κάρτα στην οποία έρχεται να σου πει ότι θα συναντήσεις εμπόδια από ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν εντελώς διαφορετική άποψη για το τι πας να κάνεις, θα είναι και εναντίον σου
Η ενέργειά τους θα είναι εναντίον σου. Βάλε επαγγελματικά, ερωτικά. Θα σου λένε, μα καλά, αυτόν ερωτεύτηκες. Μα αυτόν θα παντρευτείς. Όχι, θα πας σε αυτή τη δουλειά. Μα είναι δυνατόν. Όχι, θα φύγεις από αυτή τη δουλειά για να κάνεις κάτι άλλο. Τι θα τα ξαναβρεις, θα ξανακάνεις επανασύνδεση. Τι, αυτό, εκεί. Και έρχονται όλοι οι άλλοι και στην πέφτουν. Εγώ, επειδή οι επιλογές τώρα είναι πάρα πολλές, δεν μπορώ να σου πω δίκιο ή άδικο, ή σωστό ή λάθος, ή αν έχουν σωστό ή λάθος. Αυτό όμως που σου λένε μέσα από την ενέργειά τους είναι ότι πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Και πρέπει να πάρεις αποφάσεις σημαντικές για το ποιο είναι το ανώτερο καλό σου. Γιατί αυτό λέει εδώ. Αυτές οι τρεις κάρτες λένε ποιο είναι το ανώτερο καλό σου για σένα σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό που μπορεί να κάνεις μέσα σου και να ανακαλύψεις αν η απόφαση που παίρνεις είναι για το ανώτερο καλό σου. Πώς το ανακαλύπτουμε αυτό? Αυτό είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο και είναι μια εσωτερική διαδικασία. Αλλά από την άλλη όμως, να ξέρεις ότι όταν στην πέφτουνε, είναι μέρος του συμβολέου που έχει υπογράψει, να σου το πω έτσι, η ψυχή σου. Ποιες είναι λοιπόν οι βοήθειες που έρχονται για σένα για να σε βοηθήσουν? Και έρχεται ένα 8 ξυφών. Μάλιστα, πρόσεξε, είναι βοήθεια αυτό. Το 8 ξυφών έχει να κάνει ότι πολλές φορές οι σκέψεις μας, δες εδώ την κάρτα, είναι ένας εγκλωβισμός, είναι ένα καθρέφτισμα. Θέλω να δεις το καθρέφτισμα, δες εδώ. Εδώ αυτή η εικόνα είναι μπροστά σε ένα καθρέφτη, κοιτάζει τον εαυτό της και στην ουσία τι βλέπει? Βλέπει έναν άνθρωπο παγιδευμένο. Τα κοράκια σημαίνουν οι σκέψεις, οι δύσκολες μαύρες σκέψεις που δένουν αυτή την κοπέλα εδώ να μην βλέπει, να μην μπορεί να κινηθεί, να μην αισθάνεται και να μην σκέφτεται ορθά, ξεκάθαρα. Ενώ στην ουσία είναι εδώ. Η πραγματικότητα είναι εδώ, εδώ ένα καθρέφτισμα. Δες πόσες όμορφες αποτυπώσεις έχει αυτή η κάρτα. Είναι όμως μια κάρτα δύναμης για σένα που έχει βγει. Και αυτή η κάρτα δύναμης όντως σημαίνει 8, το 8 σημαίνει δύναμη, το 8 ξυφών σημαίνει βγαίνω, μπορώ να βγω από τη φυλακή μου. Μπορώ να βγω από τη δυστυχία μου, μπορώ να βγω από τη στεναχώρια μου, μπορώ να βγω από αυτά που το μυαλό μου φτιάχνει και με εγκλωβίζει. Με λίγα λόγια είναι η απελευθέρωση. Είναι μια κάρτα απελευθέρωσης, αγαπημένα, αγαπημένη μου. Είναι μια κάρτα η οποία σε οδηγεί σε μονοπάτια ελευθερίας, χαλάρωσης, αγάπης, έβρεσης δρόμου, έβρεσης σκοπού ζωής. Και όταν γίνει μέσα από τις δικές σου εσωτερικές διεργασίες, όταν ακούς εσύ την ψυχή σου, τότε πραγματικά νιώθεις την ευλογία και την πνευματικότητα που φέρνει αυτή η ψυχή. Εντάξει. Μην ξεχάσεις. Δες οπωσδήποτε αν δεν τα έχεις δει. Το ρίξιμο του μάγου, οπωσδήποτε, και διάλεξε έναν αριθμό 7 που είναι ένα γεμάτο μυστήριο ρίξιμο. Και αν θέλεις και το διάλεξε και ένα μάτι. Και αν κάνεις κέφι και όρεξη, δες αν δεν έχεις δει και το τι φέρνει το 2024, σαν αριθμολογική ανάλυση με το αρχικό γράμμα του ονόματός σου. Σπάει τα μία. Αυτά, τα λέμε σύντομα.